διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μπροστά από τον ταχυφορτιστή. ΔΕΗ Blue. Είναι. ΔΕΗ Blue. Βασίλη, ούτε καν το είδα, ξέρεις ότι είναι, ότι είναι ΔΕΗ. Ναι. Αλλά όλα μπλε είναι, αλλά το αυτοκίνητο είναι πράσινο. Όχι, άσπρο είναι. Άσπρο, άσπρο είναι. Άσπρο, άσπρο είναι. Είναι γιατί είναι από τις Αίρες. Από ποια είναι, έτσι, από ήρθαμε από τις Αίρες. Και είναι ταξί. Εγώ και πρώτη είναι φορά ταξί, βλέπω ταξί ηλεκτροκίνητο. Πρέπει να είναι το πρώτο από τη Λάρισα και πάνω. Σε όλη τη Μακεδονία. Σε όλη τη Μακεδονία. Αυτή την απόφαση να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, να κάνεις μια αγορά, γιατί είναι και αγορά ζωής και επαγγελματική. Κοίταξε να δεις, το ήθελα πριν 2 χρόνια να το πάρω. Περίμενα 2 χρόνια, ήρθε η στιγμή να το πάρουμε. Πρώτα είναι το θέμα το οικονομικό, έτσι, το σχέση κόστους βενζίνης, πετρελαίου με το ηλεκτρικό είναι μέρα με τη νύχτα. Μετά είναι και αυτό που θέλουμε, καθαρές πόλεις, χωρίς ρήπους. Μηδέν ρήπους. Μιλάμε βέβαια, για να πούμε και τον κόσμο που μας ακούει, για το καινούριο Skoda Enyaq, το iV60. Είναι το αυτοκίνητο, κυρίες και κύριοι, που είχα στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδος την δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα και που έκανα μαζί του 1200 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε σε μία άλλη του μορφή, καθαρά για επαγγελματική χρήση και μάλιστα σε μία χρήση η οποία έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής και με την ποιότητα ενός περιβάλλοντος αρκετά καθαρού. Είναι πολύ ωραία αρχιτεκτονικά δομημένο. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε η οθόνη του, η θέση οδήγησης. Καταρχήν είναι μεγάλο αυτοκίνητο. Ευρύχωρο, τα καθίσματά του είναι πολύ λειτουργικά. Θέλω να μου πεις, ναι, ποια ήταν η εντύπωσή σου ή η αντίδρασή σου όταν πήγες την πρώτη φορά να βρεις φορτιστή και να το φορτίσεις. Η πρώτη μου φορά είναι απέναντι από το σπίτι μου, εκεί που κάθομαι. Ένα πρόβλημα του ηλεκτρικού, ότι δεν μπορείς να το φορτίσεις στο σπίτι σου όταν κάθεσαι σε πολυκατοικία και δεν έχεις πιλωτή, έτσι, γιατί στην πιλωτή υπάρχει νομοσχέδιο το οποίο λέει ότι μπορείς να βάλεις να το φορτιστή. Όταν είσαι σε πολυκατοικία, αναγκαστικά ψάχνεις και βρίσκεις που είναι το πιο κοντινό μέρος να το βάλεις, να φορτίσεις. Είναι δύσκολο να πετάξεις μια μπάλα. Ναι, αυτός ο φορτιστής είναι ταχυφορτιστής, είναι 50 κιλοβάτ από τη λεπτή σου. Σε εμάς τις Αίρες φορτίζουν με 11 κιλοβάτ. Το αρνητικό είναι ότι είναι ακριβή η φόρτισή του, δηλαδή σε σχέση με το σπίτι. Έτσι, είναι διπλάσιες οι τιμές. Δηλαδή, αν φορτίζεις έξω με 50. Με το οικιακό έξω, αν φορτίζεις με 50. Σεντ στην κιλοβατόρα, στο σπίτι το φορτίζει με 20-25. Το αυτοκίνητο καίει, τώρα άμα το δούμε και μέσα στην οθόνη του, είναι περίπου στις 15 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Η αυτονομία του φτάνει να καλύψει τις ανάγκες εργασίας, τις καθημερινές. Τις ανάγκες εργασίας στις πόλεις όπως είμαστε εμείς στις Αίρες, τη φτάνει και περισσεύει. Δηλαδή τα χιλιόμετρά μας είναι 50-70 χιλιόμετρα. Ημερησίως τώρα, αν σου τύχει κάτι έκτακτο, ξέρω εγώ, και μια Θεσσαλονίκη σου τύχει, τα 370 χιλιόμετρα σου φτάνουν. Δεν λέμε 420, λέμε 370-360 με τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Είναι μια αυτονομία αρκετά σεβαστή. Είναι μια αυτονομία αρκετά σεβαστή. Θες να πάμε μέσα, να μου δείξεις και το μέσα, γιατί σε τέτοιο άσπρο δεν έχω ξαναμπεί, ούτε και σε τέτοια τα πετσαρία. Ωραία, άντε μπες και την ώρα. Η απολύμανση σε εξέλιξη. Τι γίνεται. Βασίλη, τι κόλπα είναι αυτά. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, μας καλωσορίζει το αυτοκίνητο. Έτσι. Ρώτησες, απολύμανση, εξέλιξη. Απολύμανση είναι αυτό εδώ το μηχανηματάκι, το οποίο έχει μια ακτινοβολία. Ωραία κατεβαίνει ο ήχος. Ναι. Αρχιτεκτονικά δομημένο πάρα πολύ ωραία. Αποστηρώνει το χώρο και την επιφάνεια όλη. Τον αέρα και τις επιφάνειες όλης. Υπάρχει μια ακτινοβολία με τα λεντάκια εδώ που είναι στο τέτοιο, ούτως ώστε να απολυμαίνεται και να αποστηρώνεται ο αέρας. Είναι για την ασφάλεια των επιβατών, γιατί εμείς κάθε μέρα παίρνουμε κόσμο, διάφορο, σταματάμε, ένας μπαίνει, ένας βγαίνει και είναι και η αίσθηση ασφάλειας που νιώθει και ο οδηγός, που είναι 8 και 10 ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του, αλλά υπάρχει και η ασφάλεια για τους επιβάτες, ότι μπαίνουν σε ένα καθαρό, αποστηρωμένο αυτοκίνητο. Και ξέρετε τώρα, 2 χρόνια τώρα με ό,τι έχουμε περάσει με τον COVID και αυτά, αποστηρώνει όλο το χώρο και τον. Βασίλη, δεν φτάνει μόνο ο κλιματισμός, γιατί είναι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Ναι, είναι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, έχει και αυτό από μόνο του τον καθαρισμό του αέρα, ας πούμε, να το κάνει. Αλλά απλά αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο αποστηρώνει και τις επιφάνειες όλες που πιάνουμε, απλά και τον αέρα όλων. Βασίλη, εμένα επειδή μου άρεσε, μπορείς να με βοηθήσεις, να μου πεις πού θα το βρω
πού να το αναζητήσω για να πάρω και πληροφορίες παραπάνω και να δω αν μπορώ να το πληρώσω. Βεβαίως, υπάρχει στην ιστοσελίδα του CarNeed, www.carneed.gr. Λειτουργεί και σε e-shop μέσα αυτή στη ιστοσελίδα, ούτως ώστε μπορείτε να το δείτε και από εκεί να το παραγγείλετε κιόλας. Το πιο σπουδαίο είναι να είμαστε ασφαλείς από ιούς και όλα αυτά τα σχετικά, έτσι βάζοντας τη συσκευή μας είτε στο γιόταχή μας που είναι η οικογένειά μας. Και μετά, ως επιστοπλίστων και εμείς οι επαγγελματίες ταξιδιώτες που βάζουμε ένα σωρό κόσμο μέσα, ούτως ώστε να είναι και ο κόσμος πιο πολύ ασφαλέστατος μέσα. Προσέχουμε για να έχουμε.